Στα Λιθαρίσια πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ η πρώτη ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Αριστεράς Ιωαννίνων στην πορεία προς τις ευρωεκλογές. Την εκδήλωση προλόγησε η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη, ενώ στο τιμητικό προεδρείο βρέθηκαν το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Γιώργος Μάκης και η αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου, του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία Αγγελιδάκη. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δύο υπηρώτες υποψήφοι ευρωβουλευτές, Φιλίμων Καραμίτσος και Όλγα Νάση αντίστοιχα. Καταγράφεται άνοδος της ακροδεξιάς, του ρατσισμού και των μεταφασιστικών πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων. Πρόκειται για δυνάμεις που συνομιλούν με παραδοσιακή και εναλλακτική δεξιά, ανταλλάσσουν πρακτικές, μοιράζονται θέσεις και προωθούνται για να απορροφήσουν την κοινωνική δυσαρέσκεια των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και κομμάτων. Από την κρίση αυτή δεν έχουν γλιτώσει ούτε δυνάμεις της αριστεράς, οι οποίες παρακολουθούν τις εξελίξεις με αμηχανία, συχνά μακριά τους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες και βεβαίως χωρίς να υπάρχει ενεργός πρόθεση, τουλάχιστον σε ένα κομμάτι τους, να αποτελέσουν φορείς αλλαγής προς μια νέα εποχή αυτοπεποίθησης, ενθουσιασμού και κοινωνικού μετασχηματισμού. Στη χώρα μας, η κατάληξη του φαινομένου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η δεξιά στροφή ενός ριζοσπαστικού κόμματος που κάποτε τρόμαζε τις κυρίαρχες ελίτ και τα οικονομικά κέντρα όλης της Ευρώπης, είναι ενδεικτική. Όπως επίσης η μετάλλαξή του, η στοχοπροσύλωση στον κυβερνητισμό, η ταύτισή του με πυρηνικές πολιτικές θέσεις της δεξιάς και η επικράτηση του lifestyle στοιχείου. Στην κρίση αυτή λοιπόν γεννήθηκε η Νέα Αριστερά, με σκοπό να διατηρήσει και να ανασυντάξει τον αριστερό, ριζοσπαστικό και προοδευτικό πόλο, δηλώνοντας παρούσα στις κρίσιμες μάχες και στα στοιχήματα της εποχής μας. Η παρουσία και οι εισηγήσεις των σημαντικών προσκεκλημένων ομιλητών, του Ευρωβουλευτή της Νέας Αριστεράς και Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη και του υποψήφιου Ευρωβουλευτή και υπεύθυνου πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς, Γκαβριήλ Σακελαρίδη αντίστοιχα, επικεντρώθηκαν στο ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα έρχεται από μακριά, από την ιστορικότητα των κατακτήσεων της δημοκρατικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και πηγαίνει με αισιοδοξία να αναζητήσει τους όρους μιας νέας σύγχρονης αριστεράς που θα απαντά πιστικά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή η οποία απαιτεί από τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς, απαιτεί από την ίδια την αριστερά να είναι κοινωνικά χρήσιμη, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο και εδώ αναμετριόμαστε όλοι μας. Εδώ είναι και ευθύνη της νέας αριστεράς. Ευθύνη δικιά μας, του κάθε ενός και της κάθε μίας από εμάς που δίνουμε αυτή τη μάχη να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη την πραγματική της κοινωνίας να μπορεί να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και μαχητική και ριζοσπαστική δύναμη στην αριστερά για να σηκώσει το βάρος αυτό που της αναλογεί. Βρισκόμαστε σε μια πολιτική συγκυρία, το λέμε όλοι μας, το λέμε όλες μας, όπου υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό παράδοξο, ένα πολιτικό κενό. Από τη μία βλέπουμε την κοινωνική κατάσταση, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, δεν θα επεκταθώ, τα ξέρετε όλοι και όλες πολύ καλά. Βλέπουμε ταυτόχρονα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, παρόλα αυτά υπάρχουν πανίσχυροι, παντοδύναμοι. Διαβρώνεται ενδεχομένως αυτή η παντοδυναμία, αλλά δεν διαμορφώνεται, δεν υπάρχει μια ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στα σχέδιά τους που να μπορεί να εμπνεύσει, να μπορεί να κινητοποιήσει. Τους λόγους τους ξέρουμε καλά. Ένας από αυτούς τους λόγους ήταν και ο λόγος, η αφορμή μάλλον, της συγκρότησης της Νέας Αριστεράς. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτό. Αν και έχει και πολιτική σημασία ενδεχομένως, πολλές φορές να το συζητάμε. Ενώ για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλάβατε. Αυτό που όμως είναι το κρίσιμο, το σημαντικό, είναι να μπορέσουμε ως Νέα Αριστερά όντως να φτιάξουμε μια νέα πολιτική ταυτότητα. Να πω είμαι με τη Νέα Αριστερά. Παρότι είμαι από τους συνιδρυτές του συνασπισμού, μαζί με τον Γιάννη Δραγασάκη φτιάξαμε το κοινό πόρισμα πριν 36 χρόνια, στα τέλη του 88, και από τους συνιδρυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και από αυτούς που βάλανε πλάτη στα δύσκολα για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητικό κόμμα και παραιτήθηκα από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, όχι όταν εκλέχθηκα ευρωβουλευτής, αλλά για να καταθέσω την υποψηφιότητά μου ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, επειδή βλέπαμε ότι έρχονται τα δύσκολα και η τιμωρητική στάση. Και το θα δείξουμε στους Έλληνες τι εστί περίκοκο και ότι ψήφισαν λάθος, που είπε ο Σόμπλε αμέσως μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης. Γιατί
το πώς πάει η Ελλάδα με το πώς πάει η Ευρώπη είναι αξεδιάλυτα δεμένα.